Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Τρίκαλα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Πρόεδροι και στελέχοι των ΚΤΕΛ από όλη τη χώρα βρέθηκαν σήμερα στην γενική συνέλευση, εκφράζοντας ταυτόχρονα και τον προβληματισμό τους για την οικονομική συγκυρία. Στα ΚΤΕΛ, παρά την ασκούμενη κοινωνική πολιτική, δεν χορηγούνται οι κρατικές επιδοτήσεις. Αν και η πολιτεία γνωρίζει την ωσάνω λειτουργία και προσφορά των ΚΤΕΛ, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με αφρομή την κρίση, αν και τα ΚΤΕΛ δεν προκαλούσαν δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα, επιχείρησε με τη θεσμική της κεντρική ανατροπή του εξόπιστου αυτού μοντέλου. Με το νόμο 4199 του 2013 επιχειρείται η ανατροπή του υφιστάμενου μοντέλου επιτυχούς λειτουργίας των ΚΤΕΛ και αξιόπιστης εξυπηρέτησης των πολιτών. Στην εκδήλωση, η οποία στάθηκε από επιτυχία, παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Εμείς είμαστε περήφανοι για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε συνεργασία διαχρονική εδώ και πολλά χρόνια. Δεύτερον, γιατί νιώθουμε σίγουροι όταν συζητάμε και σίγουροι κάθε μέρα για τις ενέργειες οι οποίες δίνονται. Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Τρίτον, γιατί καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να ισορροπήσουμε τις στρεβλώσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί και μάλιστα στο ΚΤΕΛ, το περαστικό των Τρικάλων που ήταν μεγαλύτερες. Τέταρτον, γιατί στις δύσκολες περιπτώσεις είμαστε μαζί. Μιλούμε τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της συνεργασίας και της συμμαχίας.